Αυτό λέω, δεν μιλάμε στα παιδιά μας. Πόσες φορές λέω στους γονείς, προσέξτε τα παιδιά σας. Προσέξτε να μην χάσουν την αγνότητά τους, την παρθενία τους. Α, πάτε, λέει, εντάξει, είναι καλά το παιδί μου. Ακόμα. Ρε παιδί μου, πρόσεξε, μίλησε του. Πες του, εσύ, πάτερ. Εγώ που θα του δω μια φορά στους τρεις μήνες, στους τέσσερις, να του μιλήσω εγώ. Θα του μιλήσω εγώ, θα του πω. Εσύ που το έχεις κάθε μέρα, γιατί δεν του λες? Γιατί θα σου πει ότι είσαι αυστηρή, τι είναι αυτά που μου λες, μαμά, τώρα. Είσαι αρχαία. Είσαι παλιωμοδίτησα. Έτσι, και φοβάσαι τα σχόλια και την κριτική. Καταλάβατε. Και μετά όταν θα σου έρθει, με συγχωρείτε, έγκυος, τι θα κάνεις μετά? Θα του πεις να πάει να το ρίξει? Αυτό γίνεται, δυστυχώς. Ή όταν το παιδάκι σου πάρει το σωστό δρόμο και κάνει μια σωστή οικογένεια και αρχίσει και κάνει τα παιδάκια το ένα μετά το άλλο, θα πάει η ευσεβής κατά τα άλλα μαμά και θα πει, εντάξει, σταμάτα, δεν είπαμε και έτσι, να γίνεις και, ας μην πω τη λέξη, έτσι. Τι χριστιανή είσαι τότε? Καταλάβατε, να συμβουλεύει η ίδια η μητέρα το παιδί να κάνει αποφυγή τεκνογωνίας, δηλαδή, να αμαρτάνει. Κατά τα άλλα είναι ευσεβής, είναι της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέω, δεν είμαστε χριστιανοί, καταλάβατε. Γι' αυτό δεν φτιάχνουμε και τη νέα γενιά όπως πρέπει. Και γι' αυτό και η νέα γενιά έχει φύγει από την Εκκλησία. Βλέπετε πολλά νέα παιδιά στην Εκκλησία. Ελαχιστότατα. Για σκεφτείτε σε 50 χρόνια, τι θα γίνει. Ένα τραγικό, μου λέγανε πρόσφατα στην Ιαπωνία, το είπα και σε μια άλλη ομιλία, ένας Άγιος, ο Ιεραπόστολος Ρώσος ήταν αυτός, ο Άγιος Νικόλος ο Κασάτκιν. Πριν, δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρόνια, 100-150 χρόνια, έκανε Ιεραποστολή και είχε φτάσει να βαφτίσει 1 εκατομμύριο Ιάπωνες, Ορθόδοξους. Μια πολύ ζωντανή, ας πούμε, εκκλησία. Ε. Σήμερα ξέρετε πόσοι Ορθόδοξοι είναι στην Ιαπωνία? 9.000. Καταλάβατε γιατί? Γιατί δεν υπήρξε διαδοχή. Δεν υπήρξε βίωμα. Εντάξει, ο Άγιος έκανε αυτό που έκανε, μετά όμως οι υπόλοιποι, οι επόμενοι τι έκαναν? Μήπως γίνει το ίδιο και με εμάς τώρα? Βλέπετε, σιγά σιγά χάνονται οι άνθρωποι πνευματικοί. Και ποιοι παίρνουν τη θέση τους? Οι μεταπατερικοί. Έτσι, και οι μασόνοι κλπ. Κλπ. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Δεν θα έχουμε χριστιανική εκκλησία της Ελλάδας σε λίγο, ορθόδοξη εκκλησία της Ελλάδας σε λίγα χρόνια. Αν αυτοί από 1 εκατομμύριο είναι 9.000 τώρα, εμείς πόσοι θα μείνουμε? Νομίζετε ότι είμαστε πολλοί Έλληνες Ορθόδοξοι σήμερα? 1 με 1,5% εκκλησιάζονται. Εκκλησιάζονται από τους Έλληνες. Πάει το 3% που λέγαμε πριν κάποια χρόνια. Και από αυτό το 1 με 1,5% πόσοι είναι που εκκλησιάζονται σωστά? Άλλοι είναι με τα φήματρα, άλλοι είναι δεν τρέπεσαι να τους κοιτάξεις και να τις κοιτάξεις. Πάνε για να επιδείξουν τα μαλλιά τους και τα ρούχα τους. Πώς είναι η αληθινά Ορθόδοξη? Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, έτσι. Γι' αυτό σας λέω να βρούμε τον καλοπροαίρετο. Όχι ότι έχει πρόβλημα ο Χριστός έτσι και θέλει πολλούς. Όχι. Ο Χριστός θέλει να είμαστε μαζί Του και ας είμαστε και ένας.